Καλή σας ημέρα, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλή σας μέρα, κυρία Καραγιάννη, και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Στην ίδια εκλογική περιφέρεια δεν αλλάζετε, από ό,τι θυμάμαι, έτσι δεν είναι? Όχι. Στην ίδια ακριβώς. Παραμένω στην Αχαία. Ναι. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Γιατί θα σας πω λίγο για τις δημοσκοπήσεις μετά. Ναι, κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος είναι προβληματισμένος και απαγοητευμένος ταυτόχρονα, ο οποίος προσπαθεί να βρει μια διέξοδο σε αυτή την κατάσταση. Από αυτή την άποψη λοιπόν υπάρχει όλο το έδαφος να εκφράσει τον προβληματισμό του, τη δυσαρέσκεια και την απαγοήτευση του με έναν τρόπο που να πιάσει τόπο. Και τι σημαίνει αυτό πιάνει τόπο? Σημαίνει ότι να ενισχύσει τη δύναμη την επόμενη μέρα. Να αποκτήσει την ελπίδα, την προοπτική και πάνω απ' όλα την αποφασιστικότητα ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τις δύσκολες συνθήκες που δοκιμάζουν για μετά τις εκλογές. Δεν διακρίνετε δηλαδή εσείς μια αλλαγή του κλίματος, ένα κλίμα εφορίας, γιατί αρκετοί από τους συμπολίτες μας, μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος, φαίνεται ότι κατευθύνεται προς τη Νέα Δημοκρατία και φαίνεται ότι το αποτέλεσμα είναι προεξοφλημένο, δηλαδή δεν βλέπετε να αλλάζει το κλίμα αυτό? Κοιτάξτε, οι προσδοκίες, αντιλαμβάνομαι, βλέπω και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων είναι πολύ ψηλά ο πύχης των προσδοκιών για τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, το ότι φαίνεται ότι πηγαίνει μπροστά η Νέα Δημοκρατία, βεβαίως φαίνεται ότι πηγαίνει μπροστά η Νέα Δημοκρατία, αυτό δείξαν και οι ευρωεκλογές. Όμως το ζητούμενο είναι ακριβώς ότι οι προσδοκίες κρατάει ο κόσμος πολύ μικρό καλά. Γιατί έχει γνωρίσει και τη Νέα Δημοκρατία που εφάρμοσε τα μνημόνια και τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ, αλλά και πολύ περισσότερο και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρει δηλαδή ότι μπροστά του δύσκολα πράγματα θα υπάρχουν. Βεβαίως αυτή η προσπάθεια καλλιέργειας ψεύτικων ελπίδων προσπαθεί να διαμορφώσει ένα πολιτικό σκηνικό που να εξυπηρετεί τη νέα κυβέρνηση, να διευκολύνει τη νέα κυβέρνηση στο αντιλαϊκό της έργο. Γιατί κοιτάξτε, ανεξάρτητα τις όποιες προεκλογικές δεσμεύσεις, το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις. Και οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις δεν μπορεί να τις αποφύγει καμία κυβέρνηση. Είμαστε σε κατάσταση αυξημένης εποπτείας. Και δεν είναι τυχαίο ότι τη Δευτέρα το απόγευμα, λίγο μετά αφού έχουν κλείσει οι κάλπες, θα συνεδριάσει το Eurogroup με θέμα την Ελλάδα. Σωστά. 8 Ιουλίου. Χωρίς να παρίσταται η χώρα μας. Έτσι, χωρίς να περιμένουν καν. Άρα δηλαδή ορισμένα ζητήματα είναι προαποφασισμένα, είναι δεδομένα. Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι δεδομένο και για το 2020 θα είναι 3,5%. Που αυτό σημαίνει δηλαδή ότι η φοροποδρομή στα λαϊκά στρώματα θα συνεχιστεί. Θα συνεχίσει ο λαός να ματώνει για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας δεν πρόκειται να βελτιωθούν. Πάντως και χθες ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι μία από τις πρώτες, η πρώτη του κίνηση είναι να επαναδιαπραγματευτεί με τους εταίρους και πιστωτές μας την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Δηλαδή είπε και χθες ότι αυτό είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του. Ναι, κοιτάξτε όμως, διαπραγματεύτηκε και η κυβέρνηση του Τσίπρα. Και μάλιστα μια προοπτική ότι θα σκίσει τα μνημόνια. Με ένα νόμο. Όμως, ναι, με ένα νόμο. Όμως το ζητούμενο είναι ότι από αυτή τη διαπραγμάτευση βγήκε το τρίτο μνημόνιο που το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και που δεσμεύει και τη Νέα Δημοκρατία, η στόχη αυτή. Από αυτή την άποψη που είναι φανερό ότι οι δανειστές θα συνεχίσουν την προσπάθεια να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους, ένα, και δεύτερον ότι θέλουν να διαμορφωθεί και ένας ζωτικός χώρος για να στηριχθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, να διαμορφωθεί ένα ακόμη πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Πράγμα που σημαίνει ότι θα δοθούν νέα σκανδαλώδη προνόμια, είτε φορολογικά είτε αναπτυξιακά, στους επιχειρηματικούς ομίλους, στις μεγάλες επιχειρήσεις. Κύριε Καραθανασόπουλε, να πάμε λίγο στο κομμάτι με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που έχουμε και έχουμε μία βάση βέβαια, θα έλεγα, πολιτικού, ψυχολογικού κλίματος που μας ακολουθεί από την κάλπη των ευρωεκλογών. Αν εστιάσουμε λοιπόν σε αυτά και εστιάσουμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια μένει καθυλωμένο σε κάποια συγκεκριμένα ποσοστά το Κομμουνιστικό Κόμμα
Και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις βλέπουμε το ποσοστό να έχει φορά προς τα κάτω. Δεν έχει δυναμική ανόδου. Αλλά αντίθετα έχει φορά προς τα κάτω. Όλοι οι εκλογολόγοι και οι αναλυτές λένε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πολύ σταθερή και απολύτως ανιχνεύσιμη εκλογική βάση. Δεν παίρνει όμως καμία ψήφο παραπάνω. Το έχετε καθόλου εξετάσει αυτό? Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο. Προφανώς. Καταγραφής της κοινής γνώμης, αλλά ταυτόχρονα και επηρεασμού της κοινής γνώμης. Δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίζονται ξαφνικά ως διάδοτες αστέρες μια σειρά κόμματα που εμφανίζουν να παίρνουν ένα σημαντικό ποσοστό του εκλογικού στόματος, να εκλέγουν βουλευτές και την επόμενη περίοδο να εξαφανίζονται με τόσο κρότο όσο και ο κρότος με τον οποίο εμφανίστησαν. Και μιλάμε είτε για το ποτάμι, είτε για τους ανεξάρτητους Έλληνες, είτε για την Ένωση Κεντρών. Αντίστοιχα παραδείγματα έχουν και σημερινές συνθήκες. Άρα δηλαδή προσπαθούν να κατευθύνουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια σε ανώδυνα για το σύστημα. Εντάξει, πάντως δεν στρώματα. Είμαστε με τόσες δυνατότητες που έχει πια το εκλογικό σώμα, πηγαίνει στις κάλπες με πολύ αυξημένους δείκτες πληροφόρησης. Δεν πάμε ως πρόβατα στις κάλπες. Δεν λέω ότι πάει ως πρόβατα, αλλά διαμορφώνουν τάσεις. Να. Και οι τάσεις αυτές μπορούν και επηρεάζουν ένα τμήμα του εκλογικού. Τις διαμορφώνουν τις τάσεις ή τις αποτυπώνουν και τις παρουσιάζουν? Τις διαμορφώνουν τις τάσεις. Έχουν και αυτό το ρόλο του διαμορφωτή της κοινής γνώμης. Και η υπεροπλία εδώ πέρα είναι πάρα πολύ μεγάλη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Καραθανασόπουλο, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, και επειδή ακριβώς είναι ένα κόμμα το οποίο έχει δεκαετίες σοβαρότατης πολιτικής παρουσίας, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει αποστερηθεί τη δημοσιότητα. Δηλαδή και πέρα από τις και εκτός προεκλογικής περίοδου το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει χώρο και χρόνο στα μέσα ενημέρωση και θα έλεγα σε όλα. Όπως επίσης και η συκοφάντηση των θέσεων του ΚΚΕ και ο ομός αντικομμουνισμός, ο οποίος γίνεται σε κάθε ευκαιρία, ο οποίος διαμορφώνει και ένα κλίμα απαγοήτευσης στον κόσμο ότι τίποτα δεν αλλάζει. Προσπάθησε να βολευτείς με την υπάρχουσα κατάσταση. Όμως, το οποίο κλίμα αυτό περίοδο, το εξέθρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέτε? Βεβαίως. Με την αποτυχία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το εξέθρεψε συκοφαντώντας τις αξίες, τα ιδανικά και τα οράματα της αριστεράς. Καλλιεργώντας την απαγοήτευση στον κόσμο ότι τίποτα δεν αλλάζει. Από την άλλη τη μεριά όμως εμείς καταγράφουμε και το εξής δεδομένο. Ότι υπάρχει σήμερα κόσμος ο οποίος το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε κάνει άλλες επιλογές και που καλεί ανοιχτά να συμπορευτούν ευρύτερα λαϊκά στρώματα με το ΚΚΕ. Και τέτοιες προσωπικότητες και παράγοντες εκφράζουν δημόσια αυτή τη θέλησή τους και βεβαίως μπορεί αυτή η τάση συμπόρευσης να πολλαπλασιαστεί, εμείς λέμε, μέσα στην κάλπη. Γιατί ένα από τα ζητήματα τα οποία εντοπίζουμε είναι ακριβώς ότι σήμερα ο κόσμος ακούει το ΚΚΕ, προβληματίζεται για τις θέσεις του ΚΚΕ, είναι καιρός λοιπόν τον προβληματισμό του αυτό να τον μετατρέψει σε πράξη και να τον κάνει δύναμη. Γιατί το σίγουρο ότι την επόμενη τη Δευτέρα, αν κάποιος μπορεί να πει ότι υπάρχει μια θετική εξέλιξη, θα εξαρτηθεί από το βαθμό ισχυροποίησης του ΚΚΕ. Μάλιστα. Αν θα υπάρχει θετική εξέλιξη για το λαό, γιατί η επίθεση θα κλιμακωθεί, το ζήτημα είναι αν ο λαός μπορεί να είναι δυνατός για να αποκρούσει αυτή την κλιμάκωση της επίθεσης. Μάλιστα. Και μπορεί να είναι δυνατός μόνο με το ΚΚΕ. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι κόμματα τα οποία εντάσσονται στα πλαίσια του συστήματος. Μιλάμε για 4 μνημονιακά κόμματα επί της ουσίας και για 2 τα οποία είτε είναι το φασιστικό της Χρυσής Αυγής, είτε το εκλεπτισμένο φασιστικό κόμμα του κ. Βελόπουλου. Άρα δηλαδή η επιλογή εδώ πέρα για το λαό είναι πολύ καθαρή πλέον. Κύριε Καραθανασόπουλε, ο κύριος Μητσοτάκης λέει σε όλη αυτή την περίοδο, το έχει πει πολλές φορές, ότι ένα από τα πρώτα νομοσχέδια, μία από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες εφόσον εκλεγεί και σχηματίσει κυβέρνηση, είναι η κατάργηση του νόμου της απλής αναλογικής, προκειμένου αυτή να μην ισχύσει στις επόμενες εκλογές στο εκλογικό σύστημα. Δηλαδή θα καταργήσει αυτό το νόμο. Χρειάζεται όμως, προκειμένου ο νέος νόμος που θα φέρει να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές, 200 ψήφους.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτήν την νομοθετική πρωτοβουλία τι θα κάνει? Εμείς είμαστε καθαροί. Χωρίς βεβαίως να λέμε ότι το εκλογικό σύστημα είναι αυτός ο σκοπός και ότι μπορεί να διαμορφώσει καταστάσεις, θεωρούμε όμως ότι πρέπει να υπάρχει ένα εκλογικό σύστημα που να αποτυπώνει καθάρια τη θέληση του λαού και να μην την οθεύει. Και από αυτή την άποψη είμαστε πάγια υπέρ της απλής αναλογικής. Και μάλιστα θα σας θυμίσω ότι στο νόμο το οποίο έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε ψηφίσει την απλή αναλογική ως προς την κατανομή των ευρών. Είχαμε καταψηφίσει το όριο του 3% που έβαζε για την είσοδο κάθε κόμματος στη Βουλή. Άρα σε αυτή τη θέση παραμένουμε αμετακίνητοι. Δεν πρόκειται δηλαδή να ψηφίσουμε κανένα νομοθέτημα το οποίο θα φέρει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη που θα κάνει το σύστημα ακόμη πιο ψηφικό. Λοιπόν, έχουμε 1,5 λεπτό. Ξέρετε, τώρα εσείς είστε έμπειρος. Είναι πολύ σφιχτός ο προεκλογικός χρόνος και συγκεκριμένος. Στο 1,5 αυτό λεπτό δεν θα σας κάνω ερώτηση. Μιλήστε εσείς στους ακροατές του 984 για το τι πρέπει να κάνουν την Κυριακή. Εμείς λέμε καθαρά ότι η απαγοήτευση και η μυρολατρία όχι μόνο δεν βοηθά να αλλάξει η κατάσταση που αντιμετωπίζει ο λαός, αλλά θα την επιδεινώσει ακόμη περισσότερο. Στο χέρι μας σήμερα είναι να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις ισχυροποίησης του ρεύματος αντίστασης, ανυπακοής και απειθαρχίας απέναντι στις πολιτικές οι οποίες τσακίζουν τα δικαιώματα της λαϊκής οικογένειας, διαμορφώνουν ένα βέβαιο μέλλον για τη νέα γενιά και για τα παιδιά μας. Και από αυτή την άποψη μπορούμε σήμερα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να πάμε κόντρα απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, ανεξάρτητα το ποιος θα είναι η κυβέρνηση, ισχυροποιώντας αποφασιστικά το ΚΚΕ, παρόλο τις επιμέρους επιφυλάξεις που μπορεί να έχει κάποιος για την πολιτική του κόμματος. Γιατί στις σημερινές συνθήκες ο αποφασιστικός και καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας είναι η ισχυροποίηση του λαού, η ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος και υποψήφιος στη Βουλή στο νομό Αχαΐας, η εκλογική του περιφέρεια εδώ και χρόνια. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή επιτυχία και προσωπική σας επιτυχία, κύριε Καραθανασόπουλε. Να είστε καλά, κύριε Καραγιάννη. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.